Θα κάνω μια παράφραση που κάτι ενός πολύ γνωστού και συμβολικού τραγουδιού και ζητάω εκ των προτέρων συγγνώμη. Της υποκρισίας ήλιε νοητέ. Αυτή είναι η συζήτηση που γίνεται. Της υποκρισίας λέω ή του υποκρίνεσαι αν το θες και στην καθαρεύουσα. Κύριε Λοβέρδο, αν το θέλετε. Γίνεται μια ολόκληρη συζήτηση για τη συνταγματικότητα. Κύριε Σκανδαλίδη, θα μπορούμε να μιλήσουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μάλιστα. Γίνεται μια συζήτηση από όλα τα κόμματα, τα υπόλοιπα, περί του εκλογικού συστήματος, της ισοδυναμίας και ισοτιμίας της ψήφου. Καλά δεν τρέπεστε. Υπάρχει ένα σύστημα από το 1974, λέω και μετά για να μην πάω παλιότερα, εκλογικό, που να καταγράφει τη λαϊκή βούληση όπως εκφράζεται στις εκλογές. Ανεξάρτητα το πώς και τι. Πέστε μας ένα. Πέστε μας ποιο κόμμα πλην του 1974 που πάλι με σύστημα καλπονοθευτικό πήρε τότε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής στην κυβέρνηση που ήταν πάνω από 50%. Ποιο άλλο κόμμα που κυβερνάει όλα αυτά τα χρόνια πήρε το 51% ή το 50,01 από αυτών των Ελλήνων που ψήφισαν. Για να μην πω ότι κυβερνούν όλα τα κόμματα με βάση τον πληθυσμό της Ελλάδας σε ποσοστό από 22 έως το πολύ 28%. Και έχουν κοινοβουλευτική αυτοδυναμία όλα αυτά τα χρόνια. Συμπέρασμα πρώτον, λέω, της υποκρισίας. Υποκρισία στο μεγαλείο. Είσαστε κυβερνήσεις μειοψηφίας. Έχετε καρπονοθευτικά συστήματα, αρνείστε όλοι και ο ΣΥΡΙΖΑ που κάνει τον καμπόσο, την απλή αναλογική. Και απλή αναλογική σημαίνει απλή αναλογική. Δηλαδή, ό,τι ψήφους παίρνει, τόσες έδρες παίρνει στους 300. Δεν σημαίνει ούτε πλαφόν 3% που κόβει έξω ένα μεγάλο ποσοστό από αυτό που ψηφίζουν. Ανεξάρτητα, λέω, από το τι κόμματα ψηφίζουν. Δεν σημαίνει μπόνους, πολύ χειρότερα. Και όλα τα κόμματα μέχρι τώρα, όλα, μα όλα, χρησιμοποίησαν συστήματα ανάλογα όπως τους βολεύει. Και επειδή φωνάζουν, η Νέα Δημοκρατία είναι γνωστή. Είναι η αστική δημοκρατία, βλέπετε. 50 έδρες μπόνους. Κλέβετε την ψήφο του ελληνικού λαού. 30 έδρες που λέει το Πασόκ και ο ΣΥΡΙΖΑ. Κλέβετε 30 έδρες. Πώς να το κάνουμε δηλαδή. Αυτή είναι η δημοκρατία σας. Ακόμα και αστική δημοκρατία. Φτιάχνετε συστήματα τερατώδη μερικές φορές. Παλιότερα τα ζήσαμε. Όχι ότι δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει και απλή αναλογική. Άμα βολεύει το σύστημα και τα έχει φτιάξει όλα καλά, μπορεί να κάνει και απλή αναλογική. Δεν θα λυθούν τα προβλήματα. Αλλά τουλάχιστον σταματήστε αυτή την υποκρισία να τσακώνεστε περί συντάγματος. Όταν λέμε ότι είναι η ψήφος ίση όλων των Ελλήνων, τι σημαίνει αυτό. Δεύτερο, κυβερνησιμότητα. Σιγά τα λάχανα. Δεν είναι κυβερνησιμότητα. Είναι σταθερότητα του συστήματος. Για να μην διαταράσετε. Ποτέ δεν υπήρξε πρόβλημα με σχηματισμό κυβερνήσεων. Άλλωστε υπάρχει τέτοια ταύτιση στρατηγική σε όλους σας που εκφράστηκε στα μνημόνια, στην εξωτερική πολιτική παντού, που θα βρεθεί λύση, όπως βρέθηκε η λύση να κυβερνήσει το Πασόκ με την επάρατη δεξιά. Πράγμα που όταν εμείς λέγαμε ότι μπορεί να γίνει, βγαίνατε στα κεραμίδια. Επομένως, λέω τώρα, όλα τα συστήματα τα οποία φέρνεται και αυτό με την ευρεία έννοια, δεν κυβερνήσαμε ποτέ μαζί, με την ευρεία έννοια του όρου. Τώρα, κοιτάξτε, αν θέλετε να διακόψω, θέλετε να συνεχίσω. Θα πω περισσότερα μετά και δεν σας συμφέρει. Μη διακόπτετε, παρακαλώ. Μας φαίνεται ένα σύστημα και μας λέτε είναι αναλογικό και κρέβετε 50 έδρες. Από πώς που είναι αναλογικό. Και το Πασόκ λέει 30 και ο ΣΥΡΙΖΑ 30. Δίνει τη δυνατότητα. Άστε, κύριε Σπίρτζη, τα ξέρουμε. Λέει μέχρι το 10% κύριε των ευρών μην κάνετε διάλογο. Να δοθεί. Συνεχίστε, μην κάνετε 10% διάλογο. Σημαίνει 30 έδρες. Αυτό λέει ο νόμος σας. Και δεύτερον, 3% σημαίνει 9 βουλευτές. Αποκλείεται ένα κόμμα που παίρνει 2,90. Το πλαφόν. Τι είναι αυτό. Δεν είναι κλοπή. Ναι, αν θέλετε να κάνουμε διάλογο, το κάνουμε. Αλλά δεν είναι τηλεόραση εδώ. Συνεχίζω λοιπόν. Αφήστε, λέω, την υποκρισία. Και από τη μια μεριά και από την άλλη. Και αφήστε τα περί δημοκρατίας κλπ. Για να μιλήσουμε με ανοιχτά χαρτιά. Όταν ληστεύετε
τους ψήφους άλλων κομμάτων, αυτό το ονομάζεται δημοκρατία. Όταν σας συμφέρει, πάτε με μονοκομματικές. Όταν σας συμφέρει, φέρνετε και διάφορα περίεργα σχήματα. Έχουν δει τα μάτια μας. Τέρατε και σημεία παλιότερα για να εκλεγεί βουλευτής του ΚΚΕ ήθελε 35.000 ψήφους και από τα δύο κόμματα ήθελε 10.000 ψήφους. Αυτό πώς το λέτε εσείς που υπερασπίζεστε τη δημοκρατία κλπ. Ποια κυβερνησιμότητα, θα τα βρείτε. Στην πορεία φάνηκε αυτό. Και όταν έτρεξε λίγο το σύστημα, όλοι μαζί το ψήφισατε το μνημόνιο. Επομένως, τώρα αυτή η συζήτηση, κατά τη γνώμη μας, έχει μεγάλη υποκρισία. Εμείς ερμηνεύοντας αυτό που υποτίθεται ότι πιστεύετε, την ισοτιμία της ψήφου συνολικά, θεωρούμε ότι είναι όλο αντισυνταγματικό. Όχι μόνο εκεί που επικεντρώνεστε, που αφορά τους συνασπισμούς και τα ξεχωριστά κόμματα.